Τι μας δίνει λοιπόν αυτή η Πανσέληνος που θα γίνει στις 19 Αυγούστου, ποιες είναι οι ενέργειές της, με τι συντονιζόμαστε. Οπότε ελάτε λοιπόν να τα δούμε εδώ, γιατί θα κάνουμε κάτι πάρα πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραίο και θα δώσουμε απαντήσεις. Λοιπόν, ευθύς αμέσως ξεκινάω και λέω το εξής. Είναι μία Πανσέληνος η οποία έχει να κάνει με το εξής. Και να μην πιστεύεις στην αστρολογία και να μην ασχολείσαι, υπάρχει ένα μήνυμα εδώ. Ξέχνει την αστρολογία, πες ότι μιλάμε εδώ και ανοιχτά κτλ. Να είσαι ο εαυτός σου. Δεν είναι αστρολογικό. Αυτό είναι και στη ζωή, έτσι. Αυτό είναι και έξω στη ζωή μας. Δεν χρειάζεται λοιπόν να προσπαθούμε να είμαστε κάτι άλλο. Χρειάζεται να είμαστε αυτή λοιπόν την περίοδο ο εαυτός μας. Χρειάζεται επίσης να έρθουν αλήθειες στην επιφάνεια. Δεν χρειάζεται να ξέρεις αστρολογία. Αυτό είναι και ανθρώπινο, πανανθρώπινο. Δεν χρειάζεται να ξέρεις αστρολογία, αλλά είναι όμως και μία περίοδος αναζήτησης της δικής σου αλήθειας, της δικής σου εσωτερικής αλήθειας για τα πράγματα, για τη ζωή, για εσένα, για τη σχέση σου, για την εργασία σου, για όλα. Άρα λοιπόν είναι μία περίοδος επανεξέτασης. Είναι καλή σελήνη. Επίσης, Πανσέληνος σημαίνει και ολοκλήρωση ίσως κάποιων πραγμάτων. Κάποιοι από εσάς θα συντονιστείτε με ολοκλήρωση ίσως κάποιων κεφαλαίων, ενώ δηλαδή στη ζωή σας, με κάποια πράγματα που δεν τα χρειάζεστε πλέον, έτσι. Τα οποία θα χρειαστείτε να πάρετε και κάποιες αποφάσεις, να δείτε κάποιες αλήθειες δηλαδή. Κάτι άλλο σημαντικό, γιατί παίζει και ρόλο η πύλη. Τι εννοώ πύλη? Η μοίρα, η 27η μοίρα που βρίσκεται στον υδροχό, που γίνεται η Πανσέληνος. Αυτό τι, για μένα δηλαδή, ανοίγει μία πύλη. Τι είναι αυτή η 27η μοίρα? Είναι κοντά στην αναιρετική μοίρα. Τι σημαίνει αναιρετική μοίρα? Σημαίνει εκφράζομαι με το επόμενο ζώδιο, που είναι η ηχθής. Ψάχνω το συνέστημα. Ψάχνω το όραμα. Ψάχνω να δω όλο αυτό στη ζωή το πράγμα τι σημαίνει. Κλείνει κάτι, ίσως ολοκληρωθεί κάτι για κάποιους, δεν σημαίνει ότι είναι για όλους, εντάξει. Παίζει ρόλο, είπαμε, και ο προσωπικός χάρτης, αλλά πάμε τώρα εδώ να δούμε ένα κομμάτι. Όμως η έκφραση «ζω μέσα από τους ηχθείς» σημαίνει να συνδεθώ με το συναίσθημά μου, να συνδεθώ με το όραμά μου, να συνδεθώ με αυτό που με γεμίζει εμένα συναισθηματικά, με αυτό που με γεμίζει πνευματικά. Αναζητώ την αλήθεια, βλέπω την πραγματικότητα, διότι ναι, στους ηχθείς υπάρχει και ένα μπέρδεμα, υπάρχει και μία σύγχυση καμιά φορά, τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα. Επίσης, η συγκεκριμένη μοίρα έχει και ένα άλλο κλειδί, που είναι το κλειδί της προνοητικότητας. Δηλαδή, όταν ψάχνουμε κάτι, ό,τι και να είναι αυτό, ψάχνουμε εργασία, ψάχνουμε μία σχέση, ψάχνουμε τη ζωή μας, ψάχνουμε ένα νόημα, ψάχνουμε να πούμε γιατί γίνονται όλα αυτά. Πρέπει να προνοήσουμε. Ναι, πρέπει να προνοήσουμε, πρέπει να προγραμματίσουμε, πρέπει να τα βάλουμε λίγο κάτω. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να κοιτάξουμε λίγο στο μέλλον. Πρέπει να δούμε τον εαυτό μας στο μέλλον. Ποιοι θέλουμε να είμαστε στο μέλλον? Πώς θέλουμε η ζωή μας να είναι στο μέλλον, έτσι? Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτή η μοίρα λοιπόν έρχεται ως βοήθεια, δηλαδή, να μας τονίσει αυτές τις ενέργειες. Πάμε τώρα ευθύς αμέσως. Σας έδωσα λοιπόν ένα γενικό. Πάμε ευθύς αμέσως να το δούμε τώρα ανά ζώδιο. Αυτό το οποίο θα δούμε εδώ αυτή τη στιγμή, που καλό θα ήταν να δεις, είναι αν γνωρίζεις που έχεις την σελήνη σου. Εντάξει. Αν δεν γνωρίζεις σελήνη, πήγαινε στο ζώδιό σου. Εντάξει. Το ζώδιό σου είναι το σταθερό. Και βρες το εκεί. Ή αν θέλεις, κάνει και κάτι άλογο, έτσι θα πήγαινε. Διαισθητικά. Πες ρε παιδί μου, δεν τα γνωρίζω αυτά, οκ, πήγαινε διαισθητικά. Τι εννοώ διαισθητικά? Επέλεξε ένα ζώδιο εδώ το οποίο σε εκφράζει και άκουσε το μήνυμα του. Αλλά κυρίως όμως για αυτούς που ξέρουν και το έχουν, γνωρίζουν δηλαδή, μπορούν να δουν τη σελήνη τους. Αν δεν γνωρίζεις πώς βγαίνει η σελήνη σου, πηγαίνεις σε ένα site αστρολογικό, δεν μπορώ να σου προτείνω εγώ για ευνόητους λόγους, επιλέγεις εσύ, βάζεις εκεί την ημερομηνία γέννησης, ώρα και τόπο και σου βγάζει που έχεις την σελήνη σου, σε ποιο ζώδιο είναι και θα καταλάβεις αρκετά πράγματα και ποιο οίκο μετά και τι όψεις έχει και θα πάρεις πολλές πληροφορίες. Πάμε όμως τώρα να μην καθυστερούμε άλλο, να δούμε εδώ ποια είναι τα νοήματά μας. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε με τους κρύους. Είπαμε, βλέπουμε κυρίως σελήνη.
Για εσάς λοιπόν ότι τίποτα δεν είναι σταθερό, δεν είναι τίποτα γραμμένο σε πέτρα, όλα αλλάζουν, όλα τα πάντα αλλάζουν, όλα έρχονται για να αλλάξουν στη ζωή. Και έτσι όντως πραγματικά είναι. Αυτό είναι το μήνυμα λοιπόν της Πανσελίνου. Όλα αλλάζουν, κριέ. Για το ζώδιο του Ταύρου, ότι κοίταξε να δεις, μέσα από αυτή την πολύ δυνατή Πανσέλινο έρχονται και δυνατές αλλαγές. Εντάξει. Δεν είναι κακές οι αλλαγές, είναι πολύ καλές αλλαγές, είναι μέρος της ζωής μας, είναι μέρος των πραγμάτων, είναι μέρος της εξέλιξής σου, αγαπημένε μου Ταύρε και Ταυρή. Για το ζώδιο των Διδύμων, αυτό το οποίο έχουμε είναι ότι, για το ζώδιο των Διδύμων, κάτι προσωπικό, ένα θέμα το οποίο σε ενοχλούσε, σε ταλαιπωρούσε, έρχεται να ολοκληρωθεί, να βρεθεί μία λύση. Μπορεί να είναι σε θέμα οικογενειακό κυρίως, μέσα σε οικογένεια, μέσα σε οικογενειακές σχέσεις, πατέρας, μάνα κυρίως εδώ, έρχεται να επιληθεί, να βρεις δηλαδή μία λύση ή να έρθετε και να τα σμίξετε. Για το ζώδιο του καρκίνου λοιπόν, εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε ένα νέο ξεκίνημα, συντονίζεται, προσέξτε πώς το λέω. Δεν σημαίνει ότι, ας πούμε για τους καρκίνους σημαίνει εδώ η κάρτα ένα νέο ξεκίνημα, δεν σημαίνει ότι θα έρθει παθητικά, σημαίνει ότι έχετε την εύνοια, πρέπει και εσείς να ανεβείτε πάνω σε αυτό το κύμα που λένε, να το εκμεταλλευτείτε και να το επιτρέψετε, να το κυνηγήσετε, να αφήσετε την ενέργειά σας ή να κάνετε κινήσεις. Η αστρολογία λοιπόν είναι μια επιστήμη, τέχνη αν θέλετε, κίνησης, κίνησης, μαθηματική κίνηση, μελετάει την κίνηση. Και είναι συμβολικά η κίνηση του σώματος, που είναι η ενέργειά μας, και η κίνηση της ψυχής, ένα άλλο είδος πνευματικής, ας το πούμε, ενέργειας. Άρα λοιπόν για εσάς λοιπόν τους καρκίνους, και επειδή είναι ένα πνευματικό ζώδιο καρκίνος, πάρα πολύ, άσχετα να το καταλαβαίνουν όλοι ή δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, σου λέει ότι χρειάζεται να μπεις και να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα, ευνοείσαι πάρα πολύ. Λέοντες λοιπόν. Για τους λέοντες, η αυτοπεποίθησή σου είναι το κλειδί. Πρέπει να βρεις αυτοπεποίθηση. Υπάρχουν λέοντες οι οποίοι δεν έχουν αυτοπεποίθηση. Ναι, συμβαίνει, διότι δεν έχουν αγγίξει τη δύναμή τους. Ναι, υπάρχουν λέοντες οι οποίοι μπορεί να είναι καταθλιπτικοί. Με θλίψη, με στεναχώρια. Και δεν το λέω αρνητικά, το λέω πάρα πολύ, με πολύ έτσι αγάπη και συνέστημα. Όμως εδώ μιλάει ότι πρέπει να βρεις αυτοπεποίθηση, δύναμη. Διότι είναι η εσωτερική δύναμη που θα σε βγάλει από πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει. Και όντως στην αστρολογία, μετά τον εγώ καιρό, ο Λέων μπορεί να γίνει ένα από τα πιο στεναχωρημένα, να το πω έτσι, να μην χρησιμοποιήσω την έκφραση αυτή, από τα πιο στεναχωρημένα ζώδια και απογοητευμένα ζώδια του ζωδιακού κύκλου. Δηλαδή, αντί να έχουμε έναν άνθρωπο με αυτοπεποίθηση, να έχουμε έναν πολύ δυσαρεστημένο και απογοητευμένο άνθρωπο από τη ζωή. Όχι. Δύναμη. Προχωράμε. Αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες. Αυτό είναι το κλειδί εδώ πέρα. Και προνοητικότητα, όπως είπα και στην αρχή. Για το ζώδιο της Παρθένου, λοιπόν. Κοίταξε να δεις, εδώ έρχεται ένας κύκλος, ο οποίος θέλει να σου πει ότι μπροστά σου ανοίγονται νέοι δρόμοι. Μπροστά σου ανοίγεται μία εύνοια, ένας ευνοϊκός κύκλος, μία ευνοϊκή κατάσταση. Έρχονται όμορφες στιγμές. Μπορείς εσύ, έχεις τη δυνατότητα να δημιουργήσεις όμορφες στιγμές για τη ζωή σου, να το πω έτσι. Εντάξει, πολύ σημαντικό, πολύ καλό. Εδώ έχει και ένα prosperity που λέει εδώ στα αγγλικά. Τι σημαίνει? Σημαίνει και το από οικονομικής απόψεως και φραγκάκια. Μπορεί κάτι, πρόσεξε, μπορεί κάτι να σκεφτείς, να ευνοηθείς, να το βάλεις μπροστά και να σου φέρει για τους επόμενους 6 μήνες, περίπου 7, να έχεις εύνοια στα οικονομικά. Πάμε τώρα. Ζυγός. Για το ζώδιο του ζυγού. Τι έχουμε? Εδώ έχουμε, ωραία, για το ζώδιο του ζυγού σημαίνει ότι ένας πολύ δύσκολος, σκληρός κύκλος έρχεται να ολοκληρωθεί, να σε απελευθερώσει, να σου δώσει μαθήματα, σου έδωσε μαθήματα, αλλά ολοκληρώνεται. Πέρασες αγωνίες, πέρασες δύσκολα, πέρασες τα δικά σου, έρχεται όμως να σε διδάξει, σε δίδαξε, σε έμαθε, σε διαπαιδαγώγησε, σε σκλήρινε. Ρε παιδιά, να σας το πω κάτι. Είναι σαν να περνάμε από ειδικές δυνάμεις. Σαν να πηγαίνουμε όλοι μας καταδρομής. Εντάξει. Και πρέπει να εκπαιδευτούμε σκλήρα, διότι η ζωή
είναι άδικη καμιά φορά, είναι σκληρή, έχει πολλές δυσκολίες, έχει πολλές απογοητεύσεις, εντάξει, αλλά έρχεται όμως να εξισορροπήσεις τα πράγματα και να ολοκληρωθεί αυτός ο δύσκολος κύκλος για εσένα, Ζυγέ. Σκορπιός λοιπόν, Σκορπιός, κοίταξε να δεις, ασφάλεια. Είναι μια περίοδος λοιπόν που θέλει να σου πει ότι συντονίζεσαι με ένα κομμάτι ασφάλειας. Και εσύ και οι αγαπημένοι σου άνθρωποι, το κορίτσι σου, το αγόρι σου, ο άντρας σου, η γυναίκα σου, οι γονείς σου, άνθρωποι που αγαπάς, αγαπάς πάρα πολύ, έρχονται λοιπόν και είστε ασφαλείς. Κάτι λοιπόν που αισθανόσασταν εσείς σχετικά με μια ανασφάλεια, με μια δυσκολία, με ένα εμπόδιο, ολοκληρώνεται θετικά. Και είναι πολύ σημαντικό να αισθάνεσαι αρκετή ασφάλεια, Σκορπιέ, διότι το θέλεις αυτό και ψυχικά μέσα σου. Για το ζώδιο του τοξότη. Ο τοξότης λοιπόν, κοίταξε να δεις, έρχεται μια κατάσταση η οποία είναι αυτό που λέμε win-win. Είναι μια αγγλική έκφραση που σημαίνει νίκη-νίκη. Δηλαδή, σημαίνει ότι και εγώ ευνοούμαι, αλλά και εσύ ευνοούσαι. Μπορεί να είναι μια συμφωνία, μπορεί να είναι μια συνεννόηση, μπορεί να είναι μια συμμαχία, μπορεί να είναι ένα διαζύγιο το οποίο γίνεται με ωραίο τρόπο επιτέλους, μια συνεννόηση δηλαδή, μπορεί να είναι ένας χωρισμός ο οποίος γίνεται μπορεί να είναι μια διακοπή συνεργασίας που και εσύ το ήθελες, έτσι, όπου και τα δύο μέρη είναι νικάνε, παίρνουν αυτό που θέλουν. Ό,τι και να είναι όμως, γιατί να μην πηγαίνουμε και στο δυσάρεστο, μπορεί να είναι και μια επανασύνδεση, μπορεί να καταβάζουμε κάτω, μπορεί να είναι και συνεννοούμαστε τελικά και είναι πολύ ωφέλιμο τελικά και για τους δύο. Για τους εγώκερους. Αυτό το οποίο έχουμε είναι μια πολύ δυνατή κάρτα για σένα που σου λέει ότι πίστεψε στο απίστευτο. Πίστεψε σε αυτό το οποίο νομίζουν οι άλλοι ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Γίνε εσύ το παράδειγμα, γίνε εσύ ο φάρος, γίνε εσύ η δύναμη όπου με τη δική σου αντοχή θα τα καταφέρεις όταν οι άλλοι σήγαν ξεγραμμένο ή δεν πίστευαν σε σένα. Είναι η εποχή που θα τα βάλεις κάτω, θα συντονιστείς με αυτές τις δυνατές ενέργειες και θα τα φέρεις εις πέρας. Πίστεψε πραγματικά στο απίστευτο. Είναι αυτό που λέμε ότι καμιά φορά γίνονται θαύματα. Ναι, συμφωνώ, δεν αφορά όλους τους εγώκερους και τις εγωκερίνες. Πρώτα απ' όλα αφορά εσείς που βλέπετε την ανάλυση μου, εντάξει, γιατί αν κάποιος οτιδήποτε, δεν τον αφορά. Λοιπόν, αυτό ισχύει για μένα, αυτό το λέω εγώ για το δικό μου το κανάλι. Και επίσης είναι ότι φυσικά εξαρτάται και από τον προσωπικό χάρτη. Όμως, εδώ τι κάνουμε. Παίρνεις μια πληροφορία, είσαι εγώκερος. Έχεις λοιπόν εγώκερο, σελήνη εγώκερο. Παίρνεις μια πληροφορία. Αυτό μπορεί να ξεκλειδώσει κάτι στο μυαλό σου, στο υποσυνείδητό σου και να σε βοηθήσει. Εντάξει. Εδώ τι λένε τα ταρό λοιπόν, εδώ τι λένε αυτά τα μηνύματα. Έχεις την προοπτική. Πάρε λοιπόν την προοπτική και ανέπτυξε τη εσύ με όποιο τρόπο πιστεύεις. Αυτό λοιπόν. Ο υδροχόος. Υδροχόε λοιπόν. Μια πολύ δυνατή hard κάρτα, η οποία λέει λοιπόν και έρχεται, να σου πει, και γίνεται λοιπόν και αυτή η πανσέλινο στο δικό σου το ζώδιο, και έρχεται να σου πει, η σκληρή δουλειά θα αμυφθεί. Σκληρή δουλειά δεν είναι μόνο το επαγγελματικό κομμάτι, και εκεί βεβαίως σε αφορά, λέμε όμως, δούλεψα πάρα πολύ με τα παιδιά μου, με το γιο μου, με την κόρη μου, με τον αδερφό μου, με τον άντρα μου, με την κοπέλα μου, με τη γυναίκα μου, με τη μάνα μου, με τον πατέρα μου, δούλεψα τη σχέση, έτσι, δούλεψα τη συνεργασία, δούλεψα τις σχέσεις, δούλεψα στα επαγγελματικά, τα έδωσα όλα. Άρα λοιπόν συντονίζεσαι με εκείνες τις ενέργειες, οι οποίες σου λένε ότι κοίταξε να δεις κάποια στιγμή σκληρή δουλειά θα αμυφθεί. Αν δεν αμύβεσαι, είσαι σε λάθος περιβάλλον. Αν δεν στο αναγνωρίζουν, είσαι σε λάθος περιβάλλον και ό,τι και να κάνεις δεν θα αμυφθείς ποτέ. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι όμως που πρέπει να σκεφτείς, αλλά πάντα όμως έρχεται η αμοιβή. Εδώ μιλάμε για αμοιβή. Και τέλος, αυτό το οποίο έχω να σου πω είναι ότι, κοίταξε να δεις για σένα ηχθείς, αυτό το οποίο θέλει να σου πει ότι πολλές φορές από μία κατάσταση δεν βγαίνει νόημα, δεν βγαίνει τίποτα. Δεν είναι κακό, είναι μία στιγμή στην οποία ηρεμούμε, γαλινεύουμε, και αφήνουμε, γιατί αυτό είναι το νόημα της κάρτας, τα πράγματα σε αυτή την κατάσταση να προχωρήσουν. Εντάξει. Και να προχωρήσουν ώστε να έρθει η στιγμή να βγούνε, πώς το λένε, με το δικό τους τρόπο, να εκδηλωθούν με το δικό τους τρόπο στο χρονικό ορίζοντα ο οποίος χρειάζεται να βγει.
Αυτά είχα να σας πω, αγαπημένες φίλες και φίλοι του καναλιού. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Να είστε όλοι καλά, καλούς συντονισμούς και να έχουμε μια υπέροχη Πανσέληνο. Να είστε καλά.